χαίρετε κυρίες και κύριοι, μου Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neacrete.gr. Δύσκολη ήταν η νύχτα για έναν παραγωγό στην Ιεράπετρα όταν ανεμοστρόβιλος προξένησε ανυπολόγιστες καταστροφές στο θερμοκήπιό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 7 από τα 10 στρέμματα του θερμοκηπίου του καταστράφηκαν ολοσχερώς, με τις ζημιές να ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Μπείτε στο neacrete.gr και δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Μετά από καθυστέρηση πολλών μηνών, χθες το βράδυ κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το νέο νομοσχέδιο που θα καθορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Πληκτρολογήστε neacrete.gr και διαβάστε όλα τα νέα δεδομένα που εισάγει το νομοσχέδιο. Οι περισσότερες σχέσεις ξεκινούν με ενθουσιασμό, με έντονα συναισθήματα αλλά και με την πεποίθηση ότι αυτός είναι ο ιδανικός σύντροφος. Τελικά όμως υπάρχει ιδανικός σύντροφος? Γιατί πολλοί άνθρωποι επιλέγουν ως συντρόφους ανθρώπους με συγκεκριμένα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά? Και ποια είναι η σχέση των γονεϊκών προτύπων σε αυτή την επιλογή? Μπείτε στην κατηγορία Ψυχολογία του neacrete.gr και διαβάστε ενδιαφέροντα άρθρα και ρεπορτάζ. Ακολουθήστε το neacrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neacrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.